τη σειρά, η οποία λέγεται «Τέσσερις εικόνες», είναι λίγο μετά, του 91, όπως είναι και ο διάδρομος που θα δούμε σε λίγο, οι τέσσερις εικόνες. Οι τέσσερις εικόνες βλέπετε τι κάνουν. Έτσι, λειτουργούν μέσα από την αναφορά. Αυτό ήταν και φωτογράφος του Τσαρούχη στο Παρίσι, ο Αντωνιάδης, ήταν στο Παρίσι τότε, και φωτογράφιζε τα έργα του Τσαρούχη, που τότε δούλευε πολύ τις τέσσερις εποχές και αυτά τα έργα παλαιότερα. Είναι επηρεασμένος πάντως. Είναι επηρεασμένος. Σε αυτό βέβαια. Όχι στις άλλες, με το λευκό πουκάμισο, λίγο με το τέτοιο. Λίγο, ναι. Μόνο στα πρώτα. Τα πρώτα. Μετά φεύγει εντελώς, είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο με τις τέσσερις μορφές, που είναι το χρυσό, έτσι όπως τα τυπώνει σε αυτά τα φύλλα του χρυσού και δημιουργούνται αυτές οι παράξενες ματιέρες στο χώρο. Εδώ δημιουργείται αυτή η αναλογία για την έννοια της αγιότητας, όχι καθαγιάζοντας τις συγκεκριμένες εικόνες, υποκαθιστώντας όμως τον τρόπο με τον οποίο η Ορθόδοξη εικονογραφία χρησιμοποιούσε την αφιλοποίηση του χώρου με το χρυσό φόντο, κάτι που για τους περισσότερους από εμάς δεν λειτουργεί πια, δεν λειτουργεί σε εμάς. Εμείς μπορεί να είμαστε φιλότεχνοι και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, τις θρησκευτικές, αισθητικά, να τις βάζουμε στα σπίτια μας, αν μας αρέσουν για τα χρώματα και τα σχήματα, αλλά δεν έχουμε καμία εκστατική λειτουργία απέναντί τους και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε σχετίζεται κυρίως με την αισθητική τους φόρμα. Εδώ λοιπόν αυτός παίρνει τέσσερις ανθρώπους, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, τα τοποθετεί σε φυσικό μέγεθος, τα φωτογραφίζει με μια ελαφρά μηχανία και με μια αρκετά έντονη καθημερινότητα. Δεν έχουν τίποτα το τελετουργικό, βλέπετε πως κάθονται. Κάθονται όπως κάθεται κανείς σε μια στάση λεωφορείου και περιμένει, όπως περιμένει ένα ραντεβού. Έρχεται δηλαδή να συνδεθεί η αιωνιότητα της Βυζαντινής τέχνης που χρησιμοποιούσε την ακύρωση του χρόνου με το ενσταντανέ του καθημερινού παγωμένου χρόνου, το άσπρο και το μαύρο της φωτογραφίας με το χρυσό του κάμπου, του χρυσού κάμπου εννοώ, και δημιουργεί αυτούς τους περίεργους συσχετισμούς. Φλουτάρει ελαφρώς, οπότε δίνει αυτή την ελαφρά παλώμενη αίσθηση, έτσι όπως είναι τοποθετημένα. Γίνονται και αυτές οι μεταπτώσεις, δηλαδή έτσι όπως δεν δημιουργούνται οδοντοτά αυτά τα πλαίσια της εικόνας, μου με επαναφέρουν πάρα πολύ στην αίσθηση της πραγματικότητας, ότι αυτό που βλέπω είναι αυτό που βλέπω. Κολλημένα χαρτιά, φωτογραφικά, διαφάνειες και ζελατίνες πάνω σε φύλλα χρυσού και είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, παίζει πάρα πολύ με αυτό που κάνει η τέχνη να με βγάζει από αυτό που μου δείχνει και να μου συγκροτεί μια καινούργια πραγματικότητα που εδώ μου το λέει ταυτόχρονα όμως. Αυτό που βλέπεις δεν είναι κάτι το υπερβατικό, είναι κολλημένα χαρτιά καθημερινών ανθρώπων.